Κεφάλαιο 6. Να προσέχετε την ελεημοσύνη σας, να μην γίνετε μπροστά στους ανθρώπους με σκοπό να σας επιδοκιμάσουν. Γιατί αν γίνετε έτσι, μην περιμένετε ανταμοιβή από τον ουράνιο πατέρα σας. Όταν κάνεις ελεημοσύνη, μην τον διατυμπανίζεις, όπως κάνουν οι υπόκριτες στις συναγωγές και τους δρόμους, για να τους τιμήσουν οι άνθρωποι. Σας βεβαιώνω πως αυτή η τιμή είναι όλη και όλη η ανταμοιβή τους. Εσύ, αντίθετα, όταν δίνεις ελεημοσύνη, ας μην ξέρει ούτε το αριστερό σου χέρι τι κάνει το δεξί σου, για να είναι αληθινά κρυφή η ελεημοσύνη σου. Και ο πατέρας σου, που βλέπει τις κρυφές πράξεις, θα σε ανταμείψει φανερά. Και όταν προσεύχεσαι, να μην είσαι σαν τους υποκριτές, που τους αρέσει να στέκονται και να προσεύχονται στις συναγωγές και στα σταυροδρόμια για να κάνουν καλή εντύπωση στους ανθρώπους. Σας βεβαιώνω πως αυτή είναι όλη και όλη η ανταμοιβή τους. Εσύ, αντίθετα, όταν προσεύχεσαι, πήγαινε στο πιο απόμερο δωμάτιο του σπιτιού σου, κλείσε την πόρτα σου και προσευχή σου εκεί κρυφά στον πατέρα σου. Και ο πατέρας σου που βλέπει τις κρυφές πράξεις θα σε ανταμείψει φανερά. Όταν προσεύχεστε, μην φλιαρείτε όπως οι ιδωλολάτρες που νομίζουν ότι με την πολυλογία τους θα εισακουστούν. Μην γίνεστε όμοιοι με αυτούς, γιατί ο πατέρας σας ξέρει από τι έχετε ανάγκη προτού ακόμα του το ζητήσετε. Εσείς λοιπόν έτσι να προσεύχεστε. Πατέρα μας που βρίσκεσαι στους ουρανούς, κάνε να σε δοξάσουν όλοι ως Θεό, να έρθει η βασιλεία σου, να γίνει το θέλημά σου και από τους ανθρώπους όπως γίνεται από τις ουράνιες δυνάμεις. Δώσε μας σήμερα τον απαραίτητο για τη ζωή μας άρτο και χάρισέ μας τα χρέη των αμαρτιών μας, όπως και εμείς τα χαρίζουμε στους δικούς μας οφειλέτες. Και μη μας αφήσεις να πέσουμε σε πειρασμό, αλλά γλίτωσέ μας από τον πονηρό. Γιατί σε σένα ανήκει παντοτινά η βασιλεία, η δύναμη και η δόξα. Αμήν. Γιατί αν συγχωρήσετε τους ανθρώπους για τα παραπτώματά τους, θα σας συγχωρήσει και εσάς ο ουράνιος πατέρας σας. Αν όμως δεν συγχωρήσετε στους ανθρώπους τα παραπτώματά τους, ούτε και ο πατέρας σας θα συγχωρήσει τα δικά σας παραπτώματα. Όταν νηστεύετε, να μην γίνεστε σκυθροποί όπως οι υποκριτές που παραμορφώνουν την όψη τους για να δείξουν στους ανθρώπους πως νηστεύουν. Σας βεβαιώνω πως έτσι έχουν κιόλας λάβει την ανταμοιβή τους. Εσύ, αντίθετα, όταν νηστεύεις, περιποιήσου τα μαλλιά σου και νύψε το πρόσωπό σου, για να μην φανεί στους ανθρώπους η νηστεία σου, αλλά στον πατέρα σου που βλέπει τις κρυφές πράξεις. Και ο πατέρας σου που βλέπει τις κρυφές πράξεις θα σου το ανταποδώσει φανερά. Μη μαζεύετε θησαυρούς πάνω στη γη, όπου τους αφανίζει ο σκόρος και η σκουριά, και όπου οι κλέφτες κάνουν διαρρήξεις και τους κλέβουν. Αντίθετα, να μαζεύετε θησαυρούς στον ουρανό, όπου δεν τους αφανίζουν ούτε ο σκόρος, ούτε η σκουριά, και όπου οι κλέφτες δεν κάνουν διαρρήξεις και δεν τους κλέβουν. Γιατί όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδιά σας. Το λιχνάρι του σώματος είναι τα μάτια. Αν λοιπόν τα μάτια σου είναι γερά, όλο το σώμα σου θα είναι στο φως. Αν όμως τα μάτια σου είναι χαλασμένα, όλο το σώμα σου θα είναι στο σκοτάδι. Και αν το φως που έχεις μεταβληθεί σε σκοτάδι, σκέψου πόσο θα είναι το σκοτάδι. Κανείς δεν μπορεί να είναι δούλος σε δύο κυρίους. Γιατί ή θα μισήσει τον ένα και θα αγαπήσει τον άλλο, ή θα στηριχθεί στον ένα και θα περιφρονήσει τον άλλον. Δεν μπορείτε να είστε δούλοι και στο Θεό και στο χρήμα. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω, μη μεριμνάτε για τη ζωή σας ή τι θα φάτε και τι θα πιείτε, ούτε για το σώμα σας τι θα ντυθείτε. Η ζωή δεν είναι σπουδαιότερη από την τροφή, και το σώμα δεν είναι σπουδαιότερο από τον ντύσιμο. Κοιτάξτε τα πουλιά που δεν σπέρνουν, ούτε θερίζουν, ούτε συνάζουν αγαθά σε αποθήκες. Κι όμως ο ουράνιος πατέρας σας τα τρέφει. Εσείς δεν αξίζετε πολύ περισσότερο από αυτά? Και έπειτα, ποιος από σας μπορεί με το άγχος του να προσθέσει έναν πήχη στο ανάστημά του? Και γιατί τόσο άγχος για τον ντύσιμό σας? Ας σας διδάξουν τα αγριόκρινα πως μεγαλώνουν. Δεν κοπιάζουν ούτε γνέθουν. Και όμως, σας βεβαιώνω πως ούτε ο Σολομών σ' όλη του τη μεγαλοπρέπεια δεν ντυνόταν όπως ένα από αυτά. Αν όμως ο Θεός δίνει έτσι το αγριόχορτο, που σήμερα υπάρχει και αύριο θα το ρίξουν στη φωτιά,
Δεν θα φροντίσει πολύ περισσότερο για σας ο λιγόπιστη? Μην έχετε λοιπόν άγχος και μην αρχίσετε να λέτε τι θα φάμε ή τι θα πιούμε ή τι θα ντυθούμε, γιατί για όλα αυτά αγωνιούν όσοι δεν εμπιστεύονται το Θεό. Ο ουράνιος όμως πατέρας σας ξέρει καλά ότι έχετε ανάγκη από όλα αυτά. Γι' αυτό πρώτα απ' όλα να επιζητείτε τη βασιλεία του Θεού και την επικράτηση του θελήματός του και όλα αυτά θα ακολουθήσουν. Μην αγωνιάτε λοιπόν για το αύριο, γιατί η αυριανή μέρα θα έχει τις δικές της φροντίδες. Φτάνουν οι έγνοιες της κάθε μέρας.